Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, κάθε φορά στις παρουσιάσεις υποψηφίων υπάρχει πάντα η πρόκληση κανείς να παρουσιάζει τον εαυτό του, αλλά αυτά γίνονται πολύ καλά και από τα φυλάδια τα οποία έχουμε βγάλει και έχουν κυκλοφορήσει. Φυσικά χρειάζεται να γίνεται και αυτό, αλλά νομίζω ότι τους περισσότερους με γνωρίζετε. Τι είναι αυτό το κυρίαρχο το οποίο χρειάζεται σήμερα να πούμε μία εβδομάδα πριν τις εκλογές? Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Σήμερα δεν είμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε τους 6 αγαπητούς, 5 μαζί με μένα, 6 αγαπητούς συνυποψηφίους που θα δώσουμε έναν αγώνα, που δίνουμε έναν αγώνα εδώ και καιρό και θα κορυφώσουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα. Σήμερα όμως είναι κυρίαρχο και γι' αυτό είναι εδώ και ο Κώστας Ορβανίτης για να συζητήσουμε και να πούμε και να τονίσουμε ότι είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τις ζωές μας. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι θέλουμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα για μας και τις οικογένειές μας. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε τη βαθιά μας πίστη στις αρχές του σοσιαλισμού, στις αρχές της κεντροαριστεράς, αυτές τις αρχές οι οποίες όλο αυτό το διάστημα με τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή, εκτός Βουλής στους δρόμους, εκεί όπου έχει χρειαστεί, σε όλες τις υπηρεσίες της συμμαθίας και σε όλους τους μαζικούς χώρους, είμαστε πάντα δίπλα όλο αυτό το διάστημα, απαντάμε και καταθέτουμε τις προτάσεις μας για το πώς μπορεί να γίνουν αλλιώς τα πράγματα. Και είμαστε εδώ και μιλάμε για το πώς θέλουμε καλύτερα να γίνει η ζωή μας, γιατί το τελευταίο διάστημα, αυτή την περασμένη τετραετία, όλοι ζούμε, συζητάμε, βιώνουμε και μιλάμε με τους διπλανούς μας ότι δεν πάει άλλο. Ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει. Ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Ότι οι τρεις βουλευτές της Συμμαθίας πρέπει να φύγουν, της Νέας Δημοκρατίας. Ότι αυτοί έχουν μεγάλη ευθύνη για το πώς είμαστε και πού πηγαίνουμε σήμερα. Και αυτά όλα είμαστε σήμερα εδώ για να τα συζητήσουμε. Νομίζει κανείς ότι οι Σιριζέοι δεν είναι πολλοί. Αλλά τέτοιες συγκεντρώσεις δεν γίνονται ανάλογες στην Συμμαθία όλο το τελευταίο διάστημα, ξέρετε. Νομίζουν πολλοί ότι είμαστε κρυμμένοι ή δεν μιλάμε ή ότι φοβόμαστε να βγούμε και να μιλήσουμε στους δρόμους. Συντρόφοι και σύντροφοι, σε όλα τα χωριά, σε όλες τις πόλεις, ειδικά το τελευταίο δεκαήμερο, τα πράγματα αλλάζουν. Και είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι θα αλλάξουμε τις ζωές μας, γιατί έχουμε μαζί και πάρα πολύ άλλο κόσμο στην Συμμαθία που συντάσσεται σε αυτόν ακριβώς τον αγώνα. Ο κόσμος αλλάζει και είναι μαζί μας και είναι πολύ περισσότεροι από όσοι είμαστε σήμερα εδώ μέσα και διεκδικούν όλα αυτά τα οποία ανέφερα στην αρχή. Μπορεί να μην βγαίνουν και να μην τους βλέπουμε εύκολα. Μπορεί να μην μας βλέπετε εμάς να βγάζουμε ανακοινώσεις όπως βγάζουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και λένε πόσο μεγάλη ανταπόκριση συνάντησαν σε κάθε χωριό που πήγαν, σε κάθε περιοχή που πήγαν, τι καλά τους χειροκρότησαν και πόσο πολύ τους αγαπούσαν και τους φιλούσαν. Ποιους? Αυτούς οι οποίοι κοροϊδεύσαν τους αγρότες, αυτούς οι οποίοι εκτόπισαν τη μικρομεσαία τάξη, αυτούς ακριβώς που έχουν την πλήρη ευθύνη για την κατάλυση της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, του κράτου δικαίου, όλων αυτών δηλαδή των αξιών που η προοδευτική παράταξη, που διαχρονικά εκφράστηκε και από άλλα κόμματα, υπερασπιζόταν ως χώριο οφθαλμού. Που η μεγάλη πλειοψηφία της δημοκρατικής παράταξης είναι σήμερα εδώ. Και είναι σήμερα σε όλη την Συμμαθία. Και πιστεύει σε αυτόν τον στόχο τον οποίο βάζουμε εμείς. Συντρόφοι και σύντροφοι, έχουμε βασικές επιλογές να κάνουμε στις ερχόμενες εκλογές. Τι θα επιλέξουμε? Θα επιλέξουμε να είμαστε στην άκρη περιθωριοποιημένοι, να κλαίμε τη μοίρα μας, να κλαίμε το κακό που μας βρήκε και να καθόμαστε και να απαιτούμε περίπου σαν αυτό, πώς το λέγανε, οι άγαμε θυγατέρε δημοσίου που διεκδικούσαν τις συντάξεις. Αυτό θα κάνουμε. Και θα δεχόμαστε τα πάσα τα οποία μοιράζει ο Μητσοτάκης. Είναι η επιλογή μας να είμαστε και να συντασσόμαστε πίσω από θυμωμένα και χλωμά πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να ανακαλυφθούν από δίθεν ένα ψεύτικο χαμόγελο και να μας πούνε ότι αυτή είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει. Ή να πούμε ότι η κοινωνία θα έχει αυτό το πρόσωπο. Όχι, συντρόφοι και σύντροφοι. Και σήμερα λέμε ένα πράγμα. Ότι είμαστε εδώ και μιλάμε για εμάς. Ότι μιλάμε για εμάς και δεν μιλάμε για 6 υποψηφίους. Ότι μιλάμε για την κοινωνία και δεν μιλάμε απλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει μπροστά αυτό το μεγάλο στοίχημα. Να μιλήσει συνολικά για την κοινωνία. Να φέρει την πλήρη ανατροπή. Και συντρόφοι και σύντροφοι, όλοι λέμε και μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση. Αλλά τι σημαίνει προοδευτική διακυβέρνηση? Προοδευτική διακυβέρνηση σημαίνει ότι οι μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη χώρα
οι σκληρές συγκρούσεις που πρέπει να γίνουν στη χώρα, οι σκληρές συγκρούσεις που πρέπει να γίνουν και στην Ημαθία, με τα καταστημένα συμφέροντα και την ελίτ της Ημαθίας, γιατί υπάρχει και αυτή, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε δυνάμεις στον τόπο μας. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε καθαρά για τους αγρότες στον τόπο μας. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να κοιτάξουμε στα μάτια τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα η οποία έχει καταστραφεί. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται μεγάλες συμμαχίες. Και μεγάλες συμμαχίες χρειάζονται γιατί θα υπάρξουν μεγάλες συγκρούσεις. Και μεγάλες συμμαχίες σημαίνει ότι δεν λέμε ότι απλά εμείς θα πάμε και θα αλλάξουμε ή θα διορθώσουμε μόνοι μας τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας. Αλλά θα καλέσει μαζί του αυτά τα προοδευτικά κόμματα, αυτούς τους προοδευτικούς ανθρώπους και προσωπικότητες, οι οποίοι μπορούν να στηριχθούν πίσω μας, στο πρόγραμμά μας και να συμπράξουν μαζί μας. Και είναι στενάχωρο το γεγονός να βλέπουμε σήμερα να γυρνάει την πλάτη ακόμα και το παλιό κρατεό ΠΑΣΟΚ, που δυστυχώς έχει μείνει έτσι όπως έχει μείνει, και να μην αποδέχεται τη συμπόρευση σε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν, σύντροφοι, και για να κλείνω, να ολοκληρώνω, σήμερα ξεκινάει η τελευταία εβδομάδα. Η μεγάλη εβδομάδα για την αλλαγή. Η μεγάλη εβδομάδα για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στον τόπο. Και αυτό σημαίνει ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, ξέρω πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι, ότι κάνετε κι εσείς ο καθένας τον αγώνα που πρέπει. Ότι όλοι εδώ μέσα μιλάμε στον χώρο τον δικό μας, τον κοινωνικό, τον επαγγελματικό, τον συγγενικό, τον κοινωνικό, για να μπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο να έρθει μαζί μας. Ότι θα πάμε στις επόμενες εκλογές και θα κερδίσουμε για μια άλλη χώρα. Για μια άλλη χώρα και για ένα άλλο κόμμα. Για ένα κόμμα και μια χώρα η οποία θα είναι νεανική. Για ένα κόμμα και μια χώρα η οποία θα είναι σύγχρονη. Ένα κόμμα και μια χώρα η οποία θα εκφράσει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και θα είναι κατά και θα χτυπήσει την συγκέντρωση πλούτου, δυνατοτήτων, ευκαιριών και πόρων σε λίγους πολύ πλούσιους. Σύντροφοι, καλό αγώνα και με την νίκη.